8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, φίλες και φίλοι. Δόξα Πετρούζας ΠΑΟΚ Νέας Αμισού. Ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα ντέρμπι κορυφής θα το λέγαμε, αν και είναι πρώτες αγωνιστικές ακόμη. Η Νέα Αμισός στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς μαζί με Άγιο Αθανάσιο και Βόλακα, έχοντας την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 17 γκολ μέχρι τώρα. Απέναντι στη Δόξα Πετρούζας που έχει 12 βαθμούς, δηλαδή ουσιαστικά έχει μία νίκη και μία ισοπαλία από την κορυφή. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες που έχουν επιλέξει οι δύο προπονητές για το σημερινό παιχνίδι. Και πρώτα ο Στράτος Κονταξής, προπονητής για τη Δόξα Πετρούζας. Παρατάσει Λαζόγλου, Ξενίδη, Γιαγκούλα, Γιορδαμλή, Κοκοτσάκη, Νίκο, Ντόμπρο, Κατσαβουνίδη, Γιάντσιο, Γιώργο, Γεωργιάδη, Καλέργη και Γάιδα. Στον πάγκο Κάφκας, Κοκοτσάκης, Μανώλης, Μπόιτσιος, Μιχαηλίδης, δεύτερος τερματοφύλακας, Ουζούνης, Χαλβατζής, Χατζησαβίδης, Κίρτσης και Ουζούνης. Πάμε και στον ΠΑΟΚ Νέας Αμισού με Γιώργο Πολυχρονίδη προπονητή, που παρατάσει τον Παύλο Μιχαηλίδη στο τέρμα, 2 Σουμπάκης, 3 Κερεμίδης, 4 Τζάρτζαλος, 5 Βραμέντζαλης, Ευαγγελίδης, Αμανατίδης, Βασιλιάδης, Παύλος, Τσιμισκίδης, Πούλας και Λυκίδης συμπληρώνουν το αρχικό σχήμα. Στον πάγκο Λουκίδης, Μυτιλινέος, Φερσιζίδης, Γιασγουλίδης, δεύτερος τερματοφύλακας, Ζαγιάκου, Μπιαζάκης Αχιλέας, Καλιονίδης, Μπιαζάκης Δημήτρης και Μασκαλίδης. Βλέπουμε και το διαιτητικό τρίο της αναμέτρησης, ρέφερι του αγώνα ο Βασίλης Χορόζογλου, με πρώτο βοηθό τον Χαράλαμπο Αλβανίδη και δεύτερο βοηθό τον Παύλο Μπόιτσιο. Τζάρτζαλος ανεβαίνει από την άμυνα, θα κάνει μια μπροστινή παλιά. Κατεβάζει ο Αμανατίδης, για να δούμε. Αμανατίδης σε καλή θέση, με φάλτσα ένα αρκετά φιλόδοξο σούτ, αλλά πολύ εύκολο για τον Λαζόγλου που μπλοκάρει την μπάλα στην πρώτη υποψία ευκαιρία στο μάτς, στο τέταρτο λεπτό με τον Αμανατίδη. Κερεμίδης κάνει μια κεφαλιά, Ντόμπρος κατεβάζει. Ωραία πέση με τον Γάιδα. Γάιδας με μία στον Καλέργη. Η Πετρούσα αναπτύσσεται από αριστερά τώρα με τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης κατέβασε με το στήθος. Παίζει με τον Ξενίδη. Ωραία κίνηση του Ξενίδη. Η παράλληλη σέντρα πέρασε η μπάλα από όλους. Ωραία σέντρα από τον Λάζαρο Ξενίδη. Παράλληλη σέντρα στο 7. Ξενίδης εκτελεί το κόρνερ. Περνάει η μπάλα κεφαλιά του Καλέργη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή του μάτς. Από το κόρνερ του Ξενίδη και την κεφαλιά του Καλέργη. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια στο 10. Κάθετη πάσα του Γάιδα, πολύ καλή για τον Κατσαβουνίδη. Κατσαβουνίδης βγαίνει λίγο πλάγια, κάνει μια προσποίηση, προσπαθεί να περάσει, περνάει, πέφτει στο έδαφος. Και τώρα τι έχουμε, κίτρινη κάρτα για θέατρο σε αυτό το μαρκάρισμα του Κερεμίδη πάνω στον Κατσαβουνίδη. Όχι, φάουλ. Φάουλ εκτός περιοχής έχει δώσει ο Βασίλης Χορόζογλου. Αρχικά η κίνησή του μου φάνηκε ότι πάει να δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο, αλλά τελικά δίνει στο ξεκίνημα της φάσης φάουλ πάνω στον Κατσαβουνίδη από τον Κερεμίδη. Φάουλ σε πολύ καλή θέση στο 13 για την Πετρούσα. Καλέργης, Γάιδας κρατάει την μπάλα, καλό σουτ από τον Γάιδα. Είδαμε μετά από ώρα ένα καλό σουτ. Η μπάλα περνάει out στο 22. Και ο Κοκοτσάκης αναλαμβάνει την εκτέλεση πάνω στο τείχος η μπάλα. Πολύ συζήτηση για το τίποτα. Πάνω στο τείχος πήγε η μπάλα και ο Κοκοτσάκης στη συνέχεια της φάσης άπλωσε το πόδι και έκανε επιθετικό φάουλ στον παίκτη της Νέας Αμισού. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Κοκοτσάκη για αυτό το μαρκάρισμα. Και τώρα ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων εκεί. Δεν χρειάζονται αυτά τώρα. Στο 25. Και παρατηρήσεις τώρα στον πάγκο της Νέας Αμισού. Κίτρινη κάρτα στον κύριο Μαλαμίδη, τον συνεργάτη του Γιώργου Πολυχρονίδη που διαμαρτυρήθηκε. Λυκίδης μια κάθετη έκοψη, Γιορδαμλής επιμένει ο Λυκίδης, κερδίζει την μπάλα, Λυκίδης πάει να μπει στην περιοχή, καλή έξοδος από τον Λαζόγλου ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα στο 27. Βασιλιάδης και πάλι στον Αμανατίδη που αφήνει την μπάλα, Λυκίδης μπαίνει στην περιοχή, Λυκίδης πολύ καλό τάκλιν από τον Γάιδα, καταπληκτικό τάκλιν, κόβει την μπάλα σε πλάγιο. Αν περνούσε εκεί ο Λυκίδης θα έβγαινε τέταρτο με τον Λαζόγλου, αλλά ο Βαγγέλης Γάιδας, ο αρχηγός της Πετρούζας, έκανε ένα φοβερό τάκλιν και έκοψε την μπάλα στο 28. Διεκδικεί ο Καλέργης, παίρνει μια κεφαλιά, Πούλας έξω από την περιοχή, το ζυγίζει, θα κάνει ένα καλό σουτ, την μπάλα κάπου κόντραρε, αλλά κατέληξε στην αγκαλιά του Λαζόγλου αυτό το μακρινό σουτ από τον Πούλα στο 38. Ευαγγελίδης, μακρινή μπαλιά για τον Αμανατίδη, δεν υπάρχει offside, σύμφωνα με το βοηθό Αμανατίδης με τον Κοκοτσάκη προσπαθεί να περάσει, φάουλ
σε καλό σημείο για την ομάδα της Νέας Αμισού και κίτρινη κάρτα στον Κοκοτσάκη. Πρέπει να είναι η δεύτερη κόκκινη. Θα μείνει με 10 παίχτες η Πετρούσα. Ο Κοκοτσάκης αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 39 για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Λαμανατίδη. Ενώ η Πετρούσα στο ξεκίνημα της φάσης διαμαρτυρήθηκε για offside στο ξεκίνημα της φάσης. Να λοιπόν που ανάβουν τα αίματα εδώ. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη για τον Κοκοτσάκη. Η Πετρούσα μένει με 10 παίκτες για αυτό το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στο Λαμανατίδη. Ο Νίκος Κοκοτσάκης αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η της Πετρούσας δεν νομίζω ότι διαμαρτύρονται τόσο πολύ για την κάρτα όσο για το offside στο ξεκίνημα της φάσης στη μακρινή παλιά που έγινε. Τσιμισκίδης τώρα θα εκτελέσει, εκτελεί προς την περιοχή. Δεύτερο δοκάρι υπάρχει τώρα σηκωμένη η σημαία του Χαράλαμπου Αλβανίδη για offside. Που έτσι κι αλλιώς ο Γιορδαμλή Σωτήρια με το κεφάλι έκοψε την μπάλα. Κατοχή για την Πετρούσα. Από δεξιά τώρα η επίθεση με τον Πούλα. Πούλας κάνει μια ωραία σέντρα, βγαίνει ο Λαζόγλου σταθερότατα, πέφτει, μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ καλή έξοδος από τον Λαζόγλου στο 51 του πρώτου ημιχρόνου. Λαζόγλου μπλόκαρε την μπάλα. Και ο Ξενίδης τώρα έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ με κοντινή πάσα για τον Καλέργη και πάλι Ξενίδης θα κάνει μια ωραία σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Μιχαηλίδης δεν κατεβάζει καλά την μπάλα, πάει να μαρκάρει τον Κατσαβουνίδη, πέναλτι! Πέναλτι για την Πετρούσα, ο Μιχαηλίδης έκανε το τραγικό λάθος, του φύγε η μπάλα μέσα από τα χέρια και στην εξέλιξη της φάσης τραβάει σύμφωνα με τον ρέφερι τον Βασίλη Χορόζογλου τον Κατσαβουνίδη και χρεώνεται με κίτρινη με κόκκινη. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση του ρέφερι. Αν θεωρήσει ότι ήταν σε προφανή θέση για γκολ ο Κατσαβουνίδης, μπορεί να τον αποβάλει και με απευθείας κόκκινη κάρτα. Για να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο Βασίλης Χορόζογλου στο 51. Το έλεγα πριν ότι το ότι παίζεις με 10 παίκτες καμιά φορά δεν είναι τόσο αρνητικό, με την έννοια ότι οι παίκτες σου βγάζουν μεγαλύτερο πάθος. Κόκκινη κάρτα, κόκκινη κάρτα στο Παύλο Μιχαηλίδη με 10 και η Νέα Μισός αλλάζουν όλα εδώ στο μάτς. Και τώρα ο Καλέργης απέναντι στο Γιασκουλίδη. Για να δούμε. Στο 54. Καλέργης με Γιασκουλίδη, σφυρίζει ο Χορόζογλου. Καλέργης εκτελεί γκολ. Πολύ ωραίο πέναλτι. Πολύ ωραίο πέναλτι από τον Καλέργη. Έπεσε σωστά ο Γιασκουλίδης, αλλά η μπάλα πήγε στο γάμα της εστίας. Πολύ ψύχρεμο. Πολύ ωραίο πέναλτι από τον Καλέργη. Πανηγυρίζει εκεί στη γωνία της κερκίδας με τους φανατικούς φίλους της Πετρούσας. Ανοίγει το σκορ στο μάτς. 1-0 η Πετρούσα στο 54 με εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι του Καλέργη. Πάντα Μανατίδης ανεβαίνει από την άμυνα. Μανατίδης θα παίξει πλάγι για το Σουμπάκι. Οφσάιντ το Σουμπάκι τώρα για τη Νέα Μισό. Στο 60 σηκωμένη σημαία του Παύλου Μπόιτσου για offside του Σουμπάκι. Offside λοιπόν ο Σουμπάκης. Ξενίδης εκτελεί το φάουλ. Καλή εκτέλεση από τον Ξενίδη. Η μπάλα πέρασε από όλους από την άλλη πλευρά και κατέληξε out πάρα πολύ καλά τα στημένα του Λάζαρου Ξενίδη. Κρατάει στο χώρο του κέντρου, προσπαθεί να παίξει κάθετα. Ωραία η πάσα του τώρα. Για να δούμε. Επίθεση με τον Σουμπάκη, ο οποίος ανεβαίνει. Σουμπάκης γυρίζει. Καλό σουτ. Πολύ δύσκολη επέμβαση του Λαζόγλου σε κόρνερ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σουμπάκη. Πήρε όλη την πλευρά από αριστερά, συνέκλεινε. Μπήκε προς την περιοχή, έκανε το σουτ. Εξαιρετική επέμβαση από τον Στέφανο Λαζόγλου σε κόρνερ στο 64. Η πρώτη πολύ μεγάλη φάση της Νέας Αμισού στο μάτς είναι αυτό το σουτ του Σουμπάκη που έδιωξε σε κόρνερ ο Λαζόγλου. Κρατάει και την ισορροπία του, πάει προς τα πίσω, γυρίζει για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης προσπαθεί να περάσει. Νέα προσπάθεια, κρατάει ο Γεωργιάδης. Πάει να περάσει, ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή, πάει να περάσει. Κόβουν τελευταία στιγμή η αμυντική της Νέας Αμισού. Γεωργιάδης επιμένει. Γυρίζει για τον Γιάντσιο. Γιάντσιο κρατάει την μπάλα. Σήκωμα της μπάλας Γάιδας μέσα στην περιοχή. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Τελευταία στιγμή ο Βραμέντζαλης παρεμβαίνει και κόβει την μπάλα. Καλή στιγμή για την Πετρούσα από την επιμονή του Γεωργιάδη. Το γύρισμα του Γιάντσιου. Ο Γάιδας χάνει την ευκαιρία στο 69. Ωραία ο Λυκίδης παίζει τον αδείο του. Χαλάει τα σχέδια ο Γιαγκούλας που κόβει την μπάλα. Καλέργης βάζει το σώμα του. Παίρνει φάουλ για την ομάδα της Πετρούσας ή πλάγιο. Όχι, έχει δώσει φάουλ. Πλάγιο έχει δώσει ο κύριος Χορόζογλου. Παρά τις διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Νέας Αμισού στο 78 λεπτό της αναμετρής. Πολλά νεύρα, πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Πλάγιο για τη Νέα Μισό. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Βραμέντζαλης κρατάει την μπάλα στο χώρο άμυνας. Θα γίνει μια σέντρα τώρα. Τσιμισκίδης κατεβάζει την μπάλα. Ωραία τρίπλα. Κρατάει ο Τσιμισκίδης. Πάσα την κόβει ο Κατσαβουνίδης. Επιμένει ο Τσιμισκίδης. Η πάσα το σουτ. Λαζόγλου και πάλι είναι εκεί. Νέο σουτ. Γκολ 1-1. Αχιλέας Μπιαζάκης.
Αχιλλέας Μπιαζάκης ο σκόρερ, το έχει ξανακάνει Νέα Μισός. Να λοιπόν που πάει να ξανακάνει ανατροπή. Αχιλλέας Μπιαζάκης από κοντά έδιωξε ο Λαζόγλου. Το πρώτο σουτ που έγινε μέσα από την περιοχή στο 78. Αλλά έρχεται ο Αχιλλέας Μπιαζάκης. Η χρυσή αλλαγή του Γιώργου Πολυχρονίδη από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίδια και να γράψει το 1-1. Πετρούσα Νέα Μισός με σκόρερ τον Αχιλλέα Μπιαζάκη με πολύ ωραίο κοντινό πλασέ. Σέντερ φορίσιο γκολ, περίμενε την μπάλα. Ο Λαζόγλου έδιωξε, αλλά από πολύ κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Αχιλλέας Μπιαζάκης και κάνει το 1-1. Εκτελεί ο Τσιμισκίδης χαμηλά, απομακρύνει ο Ξενίδης. Επιμένει ο Τσιμισκίδης. Προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, μαρκάρεται από τον Καλέργη. Παίζεται λέει ο Χορόζογλου. Για να δούμε, Καλέργης παίζει με τον Γάιδα. Γάιδας βγαίνει τέτα τέτ. Γάιδας προσπαθεί να κάνει την τρίπλα. Τελευταία στιγμή ο Καλιονίδης θα τον κόψει και απομακρύνει την μπάλα. Να έχουμε δυνατό μαρκάρισμα τώρα και φάουλ για τη Νέα Μισό. Πολύ μεγάλη ένταση στο μάτς. Σε αυτή την προσπάθεια με το Γάιδα στο 80. Ντέρμπι με τα όλα του. Στο 1-1 το μάτς, θυμίζω, ο Αχιλλέας Μπιαζάκης στο 77 ισοφάρισε. Και τώρα πάλι Μπιαζάκης με στην περιοχή. Πλασάρει ο Λαζόγλου. Βγαίνει με το σώμα και διώχνει σε κόρε. Μεγάλη ευκαιρία για την Νέα Μισό. Κάθετη πάσα του Πούλα. Καταπληκτική στο 83 προς τον πρωταγωνιστή, τον Αχιλλέα Μπιαζάκη, που μπαίνει στην περιοχή. Πλασάρει, αλλά ο Λαζόγλου με το πολλόριο κορμί του βγαίνει. Καλύπτει το οπτικό πεδίο με το σώμα. Παραχωρεί κόρνερ. Ξενίδης. Κοντινή πάσα για τον Καλέργη. Καλέργης γύρισμα μέσα στην περιοχή. Περνάει μπάλα από όλους. Τελευταία στιγμή ο Βραμέντζαλης διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Κάθε λεπτό και φάση πλέον στο 86. Την κατεβάζει, την κρατάει. Κλείνεται από τον Γιαγκούλα. Γιαγκούλας του βάζει την κόντρα. Πιέζει τον Μπιαζάκη. Μπιαζάκης και Γιαγκούλας επιμένουν. Φάουλ που κερδίζει ο Αχιλλέας Μπιαζάκης από τον Γιαγκούλα σε αυτή τη διεκδίκηση τη μπάλα. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα τη Νέα Αμισού στο 88. Εδώ έχει πέτει! Γιώργο! Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τη Νέα Μισό. 88 λεπτό της αναμέτρησης. Πούλας έτοιμος για να το εκτελέσει. Το κόρνερ από αριστερά. Πούλας. Εκτελεί προς την περιοχή, κεφαλιά του Βραμέντζαλη, γκολ! Βραμέντζαλη σκοράρει, 1-2 η Νέα Μισός, όλος ο πάγκος μέσα. Το ξανάκαναν άλλες δύο φορές, το ξανακάνουν τρίτη φορά φέτος. Η Νέα Μισός ανατρέπει το σκορ με τον Άγγελο Βραμέντζαλη, τον αρχηγό της ομάδας. Καρφωτή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, απίστευτο πραγματικά στο 89. 1-2 η Νέα Μισός με σκόρε τον Άγγελο Βραμέντζαλη στο 81 το λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν ο Μασκαλίδης με την Προστοτσάνη, ήταν ο Τσιμισκίδης με τον Παδραμαϊκό και τώρα είναι ο Μπιαζάκης με τον Άγγελο Βραμέντζαλη που γυρίζουν το μάτς και στο 89 διαμορφώνουν το Πετρούσα Νέα Μισός 1-2. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Αμανατίδη. Προσπαθεί να περάσει. Ντόμπρος κερδίζει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω. Χατζησαβίδης. Χατζησαβίδης γεμίζει. Μπήκαμε στο 94. Γάιδας. Γάιδας στον Ξενίδη. Ξενίδης κρατάει την μπάλα. Θα κάνει ένα γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει. Σηκωμένη η σημαία του κυρίου Αλβανίδη για offside. Σταματάει η επίθεση για την Πετρούσα στο 94. Offside. Και τώρα σφυρίζει μετά από 5,5 λεπτά καθυστερήσεων τη λήξη του αγώνα Βασίλης Χορόζογλου. Μεγάλη ανατροπή για τον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Πολύ μεγάλη νίκη. 1-2. Πετρούσα Νέα Μισός 1-2. Θυμίζω μόνο τα γκολ. Ο Καλέργης είναι ο παίκτης που σκόραρε στο 54 με πέναλτι για το 1-0 της Πετρούσας. Στο 77 ο Αχιλλέας Μπιαζάκης έκανε το 1-1 και ήρθε η μεγάλη ανατροπή με την κεφαλιά του Άγγελου Βραμέντζαλη στο 81 το λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα Πετρούσα Νέα Μισός 1-2. Δεν θα ήθελα να πω πολλά. Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε αυτές τις ψυχάρες που έχω για ποδοσφαιριστές. Το προσπάθησαν όπως και όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος, το πίστεψαν και το πιστεύουν. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια μας σήμερα. Αντιμετωπίζαμε μια πολύ οργανωμένη ομάδα, μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, με στόχο στο παιχνίδι της, με οργάνωση. Όμως... καταφέραμε, χωρίς να θέλω να μπω πολύ στο τακτικό κομμάτι, ποιος ήταν καλύτερος, ποιος δεν ήταν, γιατί νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο κύλησε κάπως μοιρασμένα, χωρίς να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες.
Ένα κομμάτι ήταν καλύτερη η Πετρούσα, ένα κομμάτι ήμασταν εμείς. Καταφέραμε με 10 παίχτες εναντίον 10 να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη και να συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω το στράτο και την ομάδα του για τη φιλοξενία και να υποσχεθώ ότι και εμείς θα τα αποδώσουμε όταν θα έρθουν στη δική μας έδρα. Γιώργο, λένε ότι η σύγκρουση που παραλαμβάνεται πάθει να είναι σύγκρουση. Νίκη στην Ποσοτσάνη με ανατροπή. Νίκη την προηγούμενη εβδομάδα με τον Παδραμαϊκό με ανατροπή. Και νίκη και σήμερα, που αν θες και την προσοχή μου, όψη φαίνεται και καλή εμφάνιση της ομάδας σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά πήρε το αποτέλεσμα. Είναι τυχαίο? Όχι, δεν είναι τυχαίο. Αλλά πιστέψτε με, γιατί το προσπαθούμε, γιατί το πιστεύουμε, γιατί το θέλουμε και το κυνηγάμε. Αλλά πιστέψτε με, δεν θα ήθελα να ήμουν ούτε στη θέση του Βόλακα, ούτε στη θέση των Αμπελοκήπων. Οι οποίοι κατά γενική ομολογία έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο μέσα στην έδρα της Πετρούσας και δεν κέρδισαν. Θα ήθελα να είμαι στη θέση τη δική μου που είμαι σήμερα, χωρίς να παίξω ποδόσφαιρο αξιώσεων και να κερδίσω. Αυτό το έχει πάθει πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, 1,5, να παίζει ποδόσφαιρο και να βλέπουμε στο τέλος να τη γλιστράει η νίκη μέσα από τα χέρια. Θέλω και πάλι να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, να οργανωθούμε γιατί έχουμε απουσίες, έχουμε στρατιώτες, έχουμε τραυματίες. Να οργανωθούμε και να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα για το κύπελλο. Και κάτι άλλο, είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένο στο τέλος, συμμετείχε και εσύ εκεί στις αυσυμμαχίες? Τίποτα. Ό,τι γίνεται στο κύπελλο, μένει στο κύπελλο. Να πω ότι σήμερα παίζαμε μια από τις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή και ξέρουμε την δυναμική της ομάδας του Νέα Μισού. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλά τρεξίματα. Δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να πω σήμερα ότι ναι, δεν έχουμε κάνει νίκη στην έδρα μας, αλλά σήμερα νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μέχρι το 35 λεπτό. Μετά πέσαμε λίγο και παρόλα αυτά και μείναμε και 10 παίκτες, προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε δύο ευκαιρίες έτσι ώστε να κερδίσουμε και το πέναλτι και να ευτυχίσουμε να προηγηθούμε. Σίγουρα αυτό που είπατε ότι επαναλαμβανόμενη σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση για την ΕΜΙΣΟ, γιατί σίγουρα στο ποδόσφαιρο αν δεν προσπαθείς μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν πετυχαίνεις πολλά πράγματα. Πετυχαίνεις πάρα πολλά και αν το πιστεύεις. Εγώ θα πω ότι σε ένα παιχνίδι που όσοι ήταν στην κερκίδα το χάρηκαν, ένα πολύ καλό παιχνίδι, πολύ όμορφο παιχνίδι, με δυνατές μονομαχίες, ίσως μας τύχησε πάρα πολύ η κόκκινη κάρτα του Κοκοτσάκη. Δεν μιλάω για αριθμητική, για την αριθμητική υπεροχή, μιλάω για το ύψος, καθώς επίσης και ο τραυματισμός του Γιορδαμπλή, δύο ικανούς ποδοσφαιριστές στο ψηλό παιχνίδι, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα και ο Γιορδαμπλής τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ψηλό ποδοσφαιριστή, έτσι ώστε να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σέντρες του αντιπάλου ή στα στημένα, όπως έγινε και το δεύτερο γκολ. Να δώσω συγχαρητήρια στην ΕΜΣΟ για την νίκη της. Εγώ θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου. Κάνα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν ήρθε στη λεπτομέρεια. Μπορούσαμε ακόμη και στα τελευταία λεπτά να ισοφαρίσουμε. Να τους δώσω και πάλι συγχαρητήρια και να πω ότι συνεχίζουμε για τα επόμενα παιχνίδια. Ισχύει αυτό που έχεις αναφέρει και σε άλλη συνέντευξη, ότι ο στόχος βασικός είναι το κύπελλο και στο πρωτάθλημα ότι καλύτερο? Όχι, όχι. Δεν είναι βασικός στόχος το κύπελλο. Στόχος είναι να πάμε καλά στο πρωτάθλημα, να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά και είναι και στόχος μας και το κύπελλο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να κυνηγήσουμε το κύπελλο. Απλά θέλουμε να φτάσουμε όσο γίνεται ψηλά στο πρωτάθλημα και να κυνηγήσουμε και το κύπελλο.